Καλησπέρα. Σε όλη την Ευρώπη ο σιδηρόδρομος υπήρξε μέσο μεταφοράς και ανάπτυξης. Η Ελλάδα για μια ακόμη φορά υπήρξε η εξαίρεση. Στη μοναδική γραμμή που έγινε από τα χρόνια του Τρικούπη, φορτώθηκαν σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, οπτικές ίνες, σύγχρονη σηματοδότηση, αλλά ακόμη κυκλοφορούν διζελάμαξες. Ένα δίκτυο σαν την παράγκα του Καραγκιόζη αποτελεί σήμερα τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Την εποχή που τα τρένα κυκλοφορούν στον κόσμο με ταχύτητες 300 χιλιόμετρων την ώρα. Μεγάλα έργα χρονίζουν και έχουν μετατραπεί σε μαύρες τρύπες για τον προϋπολογισμό. Ως έχει εκτροχιαστεί εγκαταλείποντας τις ράγες της λογικής. Η Ελλάδα πληρώνει πανάκριβα τα τρένα που δεν έχει. Πολλοί μιλούν για ελληνική κακοδημονία, γραφειοκρατία και κάκιστο κράτος. Όπως είδατε στην προηγούμενη εκπομπή, το κράτος και η λειτουργή του λειτουργούν μια χαρά και εξυγχρονιστικά, αλλά όχι για τον ΟΣΕ, για κάποιες τσέπες. Τα έργα που δεν τελειώνουν ποτέ δίνουν λεφτά σε εργολάβους και κάθε είδους εξυγχρονισμούς και κοινοπραξίες όπως η Siemens. Ο ΟΣΕ δεν ακόμα χάσει τις γραμμές γιατί μεταφέρει το βαρύ φωτίο της γραφειοκρατίας, αλλά αυτό της μίζας και της διαφθοράς. Ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας για να δούμε μερικά ακόμα από τα σκάνδαλα που έκαναν τον ελληνικό σιδηρόδρομο σειρμό ελλειμμάτων και διαφθοράς. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα τελείωσαν το Σεπτέμβριο του 2004. Άρα η απλή λογική λέει πως τα Ολυμπιακά έργα έπρεπε να έχουν τελειώσει πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί όμως πρέπει να ισχύει η απλή λογική? Ένα τμήμα του προαστιακού σιδηροδρόμου από Πειραιά, Αθήνα, Τρεις Γέφυρες είναι σήμερα, 8 χρόνια μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα μεγάλο εργοτάξιο. Εργοτάξιο για Ολυμπιακό έργο. Όχι βέβαια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο, αλλά για αυτούς στην Ελλάδα. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2005 με όρο να τελειώσει σε 8 μήνες. Έχουν περάσει 8 χρόνια. Ανάδοχος εταιρεία είναι μια κοινοπραξία της Siemens. Πρόκειται για μία από τις τρεις σκανδαλώδεις εργολαβίες της εταιρείας των ΟΣΕ. Το σκάνδαλο Siemens προαστιακού αφορά μία τύπης διαγωνιστική διαδικασία. Κατ' ουσίαν ήταν απευθείας ανάθεση, δεδομένου μετά από δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, από την πρώτη δεν προσήλθε κανένας και τη εκδήλωσαν 27 εργολαβικά σχήματα ενδιαφέρον. Στη δεύτερη προσήλθε ένας, στον οποίο κατοκυρώθηκε το έργο, εκ του ασφαλούς γνωρίζοντας ότι δεν θα έχει ανταγωνισμό, με έκπτωση λιγότερο και από 1%. Από ό,τι είμαι στέση να γνωρίζω, είναι η μικρότερη έκπτωση που δόθηκε ποτέ. Αντίστοιχο έργο, αντικειμένου και δυσκολίες, όπως ήταν στο Καλλίδρομο, την ίδια περίοδο, με διαφορά φάσεως περίπου ένα χρόνο, δόθηκε με 31% έκπτωση. Αν σκεφτούμε ότι κάθε 1% ήταν περίπου γύρω στα 500 εκατομμύρια δραχμές, αντιλαμβάνεστε το άνοιγμα αυτό των εκτόσεων του φυσιολογικού που έπρεπε να υπάρχει και έπρεπε να είναι τουλάχιστον ένα 10%, 15%, μιλάμε για πόσα λεφτά είναι η ζημιά μόνο από την έλλειψη ανταγωνισμού. Δεύτερο όμως και σημαντικότερο είναι ότι το έργο του προαστιακού ήταν ένα έργο από τα πιο κορυφαία από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, διότι ο προϋπολογισμός του άγγιζε συνολικά γύρω στα 650 εκατομμύρια ευρώ και αυτά κατά 50% θα ήταν δαπάνες των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Όμως, για να αποφύγουμε τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απεντάχθηκε το έργο από τα συγχρηματοδοτούμενα για να γίνει με τους γνωστούς ελληνικούς όρους της αδιαφάνειας. Το έργο του προαστιακού από Πειραιά για Τρεις Γέφυρες είχε κόστος 160 εκατομμύρια. Η απένταξή του από τα ευρωπαϊκά προγράμματα επιβάρανε το ελληνικό δημόσιο με 80 εκατομμύρια ευρώ. Η απένταξη του έργου από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η ένταξή του στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ έγινε πολύ περίεργα. Ενώ ο Υπουργός Μεταφορών ζητούσε με έγγραφό του από το Υπουργείο Οικονομικών να απενταχθεί το έργο από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ο ΟΣΕ, χωρίς να ξέρει αν θα γίνει, το είχε εντάξει στο δικό του. Στην αρχή λοιπόν είπανε με το πρόσχημα ότι δεν υπήρχαν αρκετές πιστώσεις για όλο το έργο του προαστιακού, το μέτρο τάδε, ας πούμε, μέτρο 3 αν δεν κάνω λάθος, του ΕΣΠΑ. Βγάλανε το έργο αυτό, το τρίτο τμήμα του προαστιακού, από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Ενώ η διακήρυξη του έργου είναι στις το πέμπτο μήνα, 4-5 πέμπτου αν δεν κάνω λάθος, του 2003, το έγγραφο του Υπουργού Μεταφορών του τότε, του κυρίου Βερελή, προς το Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο του ζητάει να εντάξει το έργο αυτό στο επενδυτικό πρόγραμμα, γίνει τροποποίηση, είναι μεταγενέστερο, είναι τον έκτο μήνα. Και γεννάται ένα θέμα εδώ. Πώς ο ΣΕ εισάγει τη διακήρυξη ενός έργου στο Δέλτα Σίγμα του, μιλάμε για 160 εκατομμύρια ευρώ, πριν πάρει ο Υπουργός την έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, που είναι ο Υπουργός Οικονομικών, για την ένταξή του στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΣΕ, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Εάν ο Υπουργός έλεγε ότι δεν μπορώ για τον Α ή τον Λ, τι θα γίνεται? Πώς δηλαδή προκαταλαμβάνουν τις αποφάσεις των Υπουργών? Και εδώ ίσως δείχνει και το μέγεθος αυτών που κρύβονται πίσω από αυτές τις αποφάσεις. Η σύμβαση με την κοινοπραξία Siemens στέλνεται τελικώς για έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν είχε απομανθεί, όχι μόνο δεν είχε απομανθεί, αλλά το αρμόδιο κλιμάκιο είχε απομανθεί ότι είναι παράνομη η υπογραφή αυτή της σύμβασης για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι δεν υπήρξε ανταγωνισμός και άρα υπήρξε παραβίαση και της κοινοτικής και της εθνικής νομοθεσίας. Ο δεύτερος νόμος, είχαν παραβιαστεί οι προθεσμίες δημοσιότητας οι οποίες πρέπει να μεσολαβούν ανάμεσα στο πρώτο διαγωνισμό και στο δεύτερο, γιατί στο πρώτο διαγωνισμό δεν έλαβε κανένας μέρος και έγινε επανάληψη του διαγωνισμού. Δεν ήταν όσες μέρες χρειάζονται, δεν είχε μεσολαβήσει η προθεσμία. Και ο τρίτος λόγος ήταν το ότι δεν για κομμάτι του έργου, μέρος του έργου, είχε παραβιαστεί η περιβαλλοντολογική νομοθεσία. Θα υπάρξουν ακόμα 13 συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αυτή τη σύμβαση του ΟΣΕ με τη Siemens. Η εταιρεία προσφεύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας και τελικώς καταφέρνει να ανατρέψει την υπόθεση. Το Ολυμπιακό έργο λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει. Μόνο που είναι Σεπτέμβριος του 2005, οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν ήδη γίνει. Δηλαδή η κοινοπραξία Siemens παίρνει το έργο δεσμευόμενη πως θα το τελειώσει σε εξωπραγματική προθεσμία 8 μηνών λόγω Ολυμπιακών αγώνων, αποκλείοντας κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Και όταν οι Ολυμπιακοί αγώνες τελειώνουν χωρίς έργο, το έργο δεν επαναδημοπρατείται, αλλά συνεχίζει ως Ολυμπιακό. Όλα τα ημαρτημένα που είχαν προηγηθεί στη διαδικασία και εδικαιολογούν το ενόψει το ότι είναι Ολυμπιακοί αγώνες, τι να κάνουμε, και ήταν όλοι πολύ εκπτωτικοί στην αυστηρότητά τους και σε ό,τι προβλέπει ο νόμος, και έπρεπε τουλάχιστον μετά να τα σκεφτούν, και είχαν τη δυνατότητα να ακυρώσουν το έργο και να το κάνουν όπως πραγματικά επέβαλαν η τεχνολογία και οι συνθήκες όπως είχαν διαμορφωθεί μετά τις απαγορεύσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν έπραξαν το καθήκον τους. Ούτε σε επίπεδο ΣΕ, ούτε σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, αλλά το χειρότερο όμως, όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες 5 Σεπτεμβρίου να ανατεθεί το έργο με στημένες διαγωνιστικές διαδικασίες και με φωτογραφικές διατάξεις, και κατήγγυλα και ζητούσα ας προσέξει από τώρα κάθε ελεγκτική αρχή, αυτό το έργο δεν πρόκειται να τελειώσει στο οκτάμινο των προθεσμιών. Δεν εισακούστηκα. Ξεκίνησε τότε, ύστερα από 3 μέρες, 8 Σεπτεμβρίου 2003, μετά τη δημόσια καταγγελία μου, η προκαταρκτική εξέταση, και ύστερα από τόσα χρόνια βρίσκεται στην προανακριτική διαδικασία. Έχει αλλάξει ούτε ξέρω πόσα χέρι και αυτή η δικογραφία κάνει τσιζ. Ενώ λέγανε 8 μήνες ότι είναι η σύμβαση και ότι έλεγε η διακήρυξη μέσα ότι αυτή είναι ανυπέρβλητη αυτή η προθεσμία και δεν υπάρχει περίπτωση να την υπερβεί, ρητή δηλαδή αναφορά στη διακήρυξη, παρά τα αυτά συνεχώς δίνονταν παρατάσεις επί παρατάσεων συνεχής. Πατούσανε πού? Ότι βρήκανε αρχαία, ότι βρήκανε δίχτυα κοινής ωφέλειας, ότι δεν είχε αποδοθεί στον ΟΣΕ ένα μέρος του έργου εκεί στην περιοχή Ρετσίνα κτλ. Και εδώ αυτά ήταν βέβαιο ότι θα συμβούνε, τα περισσότερα τουλάχιστον εξ αυτών, αν όχι όλα. Ξέρανε και πού υπάρχει
αν υπάρχουν αρχαία, δηλαδή στις διασταυρώσεις με την Ιερά Οδό, να το πω έτσι, σε τέτοια σημεία, και σε περίπτωση βέβαια που γινόταν οι εσκαφές, όχι η ανακαίνιση απλή που λέγανε, δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν ήταν μία απλή ανακαίνιση όπως πήγανε να μπουνε και γι' αυτό πήρανε απαλλαγή πυρηματολογικών όρων, ήταν μία... Ένα έργο το οποίο ήταν μια εξυγίανση όλο του και επέκταση του έργου, να το πω έτσι, και τις γραμμές τις κρυφές, ας πούμε, που είχαν μέσα στο έργο, τις είχαν βαφτίσει οι υπηρεσιακές γραμμές δήθεν ότι αυτές θα ήταν μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και στη συνέχεια θα φεύγανε από τη μέση. Αυτό το κάνανε για να παρακάψουν τους περιβαλλοντολογικούς όρους. Σκοντάψαν δηλαδή σε προμελετημένα εμπόδια. Δηλαδή, ενώ γνωρίζανε ότι η περιοχή Ρετσίνα δεν είναι στην περιοχή του, στη δικαιοδοσία, στην κυριότητα του ΟΣΕ, βγάλανε ένα έργο με τόσο σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Όταν είναι γνωστό τη πάση, ότι ακόμα και με τις Ολυμπιακές διαδικασίες, η απαλατρίωση ενός χώρου ήταν μια διαδικασία χρονοβόρα. Και πόσο χρονοβόρο είναι, αποδείχθηκε από τα πράγματα. Ενώ λοιπόν υπήρχαν όλα τα υποτιθέμενα, ας πούμε, υπουργικές αποφάσεις, ξέρω εγώ κτλ., τελικά αυτή η περίφημη απαλωτρίωση συντελέστηκε το 8. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό ήταν σκόπιμο. Για να σκοντάφτει πάνω εκεί και να βρίσκει δικαιολογίες ο ανάδοχος και να παρατήρονται οι προθεσμίες. Και να θεμελιώνει δικαιώματα. Το έργο που θα τελείωνε στους Ολυμπιακούς της Αθήνας ή έστω 8 μήνες αφού του ξεκίνησε, δεν είναι έτοιμο ούτε για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Το χειρότερο είναι ότι οι διοικείς του ΟΣΕ έχουν υπογράψει πως οι καθυστερήσεις είναι δική τους υπετιότητα. Το έργο δηλαδή δεν γίνεται, αλλά ο ΟΣΕ και το δημόσιο θα πληρώσουν. Ο ΟΣΕ αποφασίζει πριν από μήνες να καταγγείλει τη σύμβαση. Πρέπει λοιπόν να πιστοποιηθούν οι εργασίες που έχουν γίνει για να πληρωθεί η εταιρεία. Και αυτός ο απολογισμός δεν είναι απαλλαγμένος από καταγγελίες. Έχουν τώρα συγκροτηθεί επιτροπές εξακρίβωσης του κόστους. Τι να σας πω. Και εγώ θα πρέπει να πηγαίνω στο λαό και να απολογούμε. Να απολογείται ο κάθε ένας βουλευτής περιφέρειας, επαρχίας ή του κέντρου για όλα αυτά τα κόλπα. Τώρα λέει εξακριβώνουμε τις νέες εργασίες. Καλά, εσείς του διαλύσατε τη σύμβαση. Γιατί? Γιατί δεν έκανε καλά, γιατί δεν τηρούσε τους όρους. Και τι κάνετε τώρα? Α, βέβαια. Έτσι λοιπόν θα πάμε να φτιάξουμε εκ των υστέρων, ακούστε πάλι ένα ωραίο, αυτά είναι καταπληκτικά δηλαδή, είναι μοναδικά, αυτά είναι για τον Κίνες. Πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Να το ξαναπώ. Ναι, ναι, υπάρχουν εκτός από τα πρωτόκολλα της ΙΟΝ και τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι αφανείς εργασίες? Ακούστε. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Καλά, αυτά είναι αόρατα. Σηματοδότηση. Δηλαδή δεν είναι φανάρια. Οι εργασίες που ήταν δεν είναι αφανείς. Είναι φανείς και μετρήσιμες και έχουν μπει σε επιστοποίησεις. Το άλλο είναι ότι την εισήγηση για την διάλυση της σύμβασης την έκανε συνάδελφος μηχανικός, ο οποίος είχε φύγει με σύνταξη και το προσλάβανε ξανά πίσω σαν συνταξιούχο, σαν διευθυντή στον ΟΣΕ, σαν ειδικό υποτίθεται πάνω στην υπόθεση. Το προσλάβανε και την επόμενη μέρα που τον ξαναπροσλήφθηκε εφανίζεται να έχει κάνει την εισηγήτη στο ΔΣ τη διάλυση της σύμβασης. Μέχρι εδώ καλά. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός πέρα από αυτό, όλος τυχαίος, ήταν και μέλος της Επιτροπής Εισήγησης για τον διαγωνισμό που είχε γίνει, στον οποίο υπήρχε μόνο μία προσφορά και προχώρησε, επικαλούμενη η Επιτροπή μία γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία μία δικαστής σε προσωρινά μέτρα που είχε καταθέσει μία άλλη εταιρεία, η οποία η GMP Avax, που δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό, τη χαρακτηρίζει άσχετη την
νομοδότης του Νομικού Συμβουλίου, πάνω στην οποία βασίστηκε η Επιτροπή εισήγησε η ανάθεση, να προχωρήσει η σύμβαση, η ανάθεσή της, με μία μόνο προσφορά. Σε αυτή βασίστηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ. Οι καταγγελίες που έδεσαι σήμερα δεν είναι νέες. Είναι παλιές. Οι άνθρωποι που τις έκαναν σε εμάς τις έχουν κάνει και στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στην Ανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Τι έχει γίνει? Η προανάκριση για την υπόθεση διαρκεί 8 χρόνια. Ενώ έγιναν επανειλημμένα προσπάθειες να μπει στο αρχείο. Και το ευτύχημα είναι ότι και τις δύο φορές υπήρξε μια εξαίρετη εισαγγελέα, η κυρία Ξένια Δημητρίου, η οποία με δύο αναπομπές της υπόθεσης καταπέλτη για μένα, αξίζει κανένα να τα διαβάσει αυτά τα πράγματα, ξαναστέλει ξανά πίσω την υπόθεση στον ανακριτή, ο οποίος δύο φορές επιχείρησε να την θάψει. Και την τελευταία φορά ήταν με την έπεσε η υπόθεση, γιατί εντωμεταξύ ο κύριος Οικονόμου είχε φύγει, στην αντικαταστάτρια του κυρίου Οικονόμου, την κυρία Χατζάκη, η οποία άρχισε ένα καινούργιο κύκλο ανακρίσεων και εξ όσων γνωρίζω η κυρία Δημητρίου διέταξε και την, να ανοίξουν οι λογαριασμοί των εμπλεκομένων προσώπων. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη δικογραφία που να ξεκίνησε προανακριτικά, να διατάχθηκε προανάκριση. Το 2003, σας είπα προηγουμένως, 8 Σεπτεμβρίου του 2003. Και σήμερα να είμαστε 2012 και να βρίσκεται ακόμα στην προανάκριση. Και να έχει αλλάξει ούτε ξέρω πόσα χέρια. Πάση περιπτώσει μιλάμε δηλαδή για ένα σκάνδαλο τεράστιο, δικαστικό, οικονομικό, πολιτικό, το οποίο σέρνονται για τόσα χρόνια ή δεν ξέρω πόσα ακόμα. Αυτό που γνωρίζω ότι αυτοί τελικά που μόνοι, ας πούμε, τι πληρώνουν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι το βγάλανε. Τι πληρώνουν πώς. Εξαπολύθηκε εναντίον τους ένας ανηλεής υπηρεσιακός πόλεμος, που τον κύριο Καραμπάνο, ας πούμε, ο οποίος είχε διατελέσει και σαν διοικητής στον ΟΣΕ την περίοδο 90-92, δεν το έφυγε με τον βαθμό του αρχιμηχανικού. Και εγώ το ίδιο που είχα, ήμουν αρχιμηχανικός, τελικά φτάσαν στο σημείο να μου καταργήσουν τη διεύθυνση ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών. Την καταργήσανε ακριβώς γιατί είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα, δεν ανεχόμαστε ούτε τροποποίησης μελετών, ούτε αυτά που έγιναν, και εγώ προσωπικά είχα φτάσει μέχρι το γραφείο του τότε Πρωθυπουργού στο Μαξίμου και τα είχα καταγγείλει με επανειλημμένα υπομνήματά μου και στο Υπουργείο Μεταφορών, και δεν δίστασα να φτάσω μέχρι τη δικαιοσύνη και μέχρι την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, εισπράττοντας και εγώ και ο κύριος Καραπάνος δύο αγωγές. Ο στόχος τους είναι να σωπάσουμε. Οι εμπλεκόμενοι υπουργοί και διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ για αυτή την υπόθεση δεν θέλησαν να μιλήσουν. Ανάπηρος όλος ο ΟΣΕ, ηλεκτροκίνηση μέσα στην πόλη των Αθηνών. Είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν έχει ηλεκτροκίνηση. Και έγιναν και τα ατυχήματα. Σας θυμίζω στα Σεπόλια, αλλά εγώ τα είπα τότε, εγώ τα άκουσα. Αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο τότε υπουργός απέδιδε εύσημα στον ΟΣΕ και στον προαστιακό. Ποιον προαστιακό? Διζελοκίνητο προαστιακό, όταν οι άλλοι τρέχουν με μαγνητικά τρένα ή ηλεκτρικά τρένα σε μια πόλη 2,5 εκατομμυρίων, που με παράκαμψη φτάναμε στο αεροδρόμιο, τότε δεν λειτουργούσε ο προαστιακός. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Έχω ταξιδέψει σε κόκπιτ αεροπλάνο. Έχω βρεθεί σε γέφυρα πλοίων και πολεμικών. Τέτοια διαδρομή δεν έχω ξαναγάνει. Το 1998, ο ΟΣΕ υπέγραψε με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά 6 προγραμματικές συμφωνίες. Συμφωνίες δηλαδή για την κατασκευή τρένων από τα ελληνικά ναυπηγεία σε συνεργασία με 4 ξένες εταιρείες. Μία από αυτές ήταν και η Siemens. Από το 1998 και μετά, οποιοδήποτε έργο γινόταν θα έπρεπε να ενταχθεί σε διεθνή διαγωνισμό.
Ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα τότε και υπεγράφησαν το 97, διότι από το 98, από ό,τι γνωρίζαμε, θα έπρεπε να γίνει διεθνής διαγωνισμός, οπότε αυτές οι προγραμματικές αφορούσαν προστιθέμενη ελληνική αξία να κατασκευαστούν από ελληνικές εταιρείες. Το σύνολο ήταν περίπου 500 βαγόνια όλων αυτών των προγραμματικών συμφωνιών και κάποιες από αυτές ολοκληρώθηκαν σαν ναυπηγές Καραμαγκά, κάποιες από αυτές φύγανε δυστυχώς εκτός Ελλάδος και ολοκληρωθήκαν είτε στην Ελβετία είτε στη Γερμανία, ενώ δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Ενώ όλες οι προδιαγραφές που σχετίζονταν με ό,τι έχει να κάνει με τις προγραμματικές συμφωνίες ήταν πολύ καλές από πλευράς στόχευσης και προώθησης της εθνικής μας οικονομίας, εντούτοις τίποτα από αυτά δεν έγινε, γιατί σαν να ήταν έτοιμοι και συνονοημένοι, θα έλεγα, πριν την διεξαγωγή της πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος και της ανάθεσης των συμβάσεων, οι κύριες συμβάσεις που ήταν με πρωταγωνιστικό ρόλο, σε δεσπόζουσα μάλλον θέση θα έλεγα, στις συμβάσεις αυτές οι Siemens, και ενώ έπρεπε να κατασκευαστεί εδώ στην Ελλάδα αυτό το υλικό για να υπάρχει προστιθέμενη αξία, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η αύξηση της απασχόλησης, η βιωσιμότητα των ναυπηγείων να εξασφαλιστεί, οι συμβάσεις αυτές μεταφέρθησαν και έγιναν στο εξωτερικό. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι συμβάσεις οι οποίες θα βοηθούσαν την ελληνική οικονομία και θα διατηρούσαν θέσεις εργασίας στα ελληνικά ναυπηγεία για να πάρει Siemens στη δουλειά χωρίς διαγωνισμό. Στη συνέχεια, με διάφορες μεθοδεύσεις, το γνωστό πια επιχείρημα της επίγουσας ανάγκης, τα τρένα κατασκευάστηκαν στο εξωτερικό. Πριν δούμε όμως αυτή την ιστορία, ας δούμε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Το 1997, αμέσως μετά από δύο εθνικές κρίσεις, μία στα Ίμια και μία με την υπόθεση Οτσαλάν, κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προωθούν την ιδέα της αγοράς νέων υποβρυχίων για την Ελλάδα. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Η γερμανική εταιρεία HDW θέλει να πουλήσει στην Ελλάδα ένα νέο τύπο υποβρυχίου, το S214. Το υποβρύχιο αυτό δεν υπάρχει παρά μόνο στα χαρτιά. Έτσι, η HDW, κατά το παράδειγμα της επίσης γερμανικής Siemens, αποφασίζει να χρηματίσει Έλληνες πολιτικούς και κρατικούς λειτουργούς για να προωθήσει τα υποβρυχιά της. Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει στελέχη της HDW στις εισαγγελικές αρχές του Μονάχου, η εταιρεία δημιούργησε δύο ομάδες που σκοπό είχαν να οδηγήσουν τη συμφωνία. Ήταν δύο ομάδες χρηματισμού. Η πρώτη ομάδα ονομάστηκε Ομάδα Α και αργότερα Ομάδα Προσευχής. Μέλη της ήταν ο Φον Πικλέρ, ο Άγκο Ντερμιτσιάν και τρεις Έλληνες. Τον έναν από αυτούς τον είχε προτείνει σύμφωνα με τον βασικό μάρτυρα στην υπόθεση ο Υπουργός Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος στην εταιρεία. Τη δεύτερη ομάδα αποτελούσαν συνδικαλιστές των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, οι οποίοι θα έπαιρναν μίζα για να προωθήσουν τα σχέδια των Γερμανών στα ναυπηγεία. Οι δύο ομάδες διώκονται σήμερα από την ελληνική δικαιοσύνη. Προκειμένου να εμφανιστεί η σκανδαλώδης αγορά των πειραματικών υποβρυχίων αναγκαία, η γερμανική HDW θα αγόραζε εναντί μικρού τιμήματος τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Έτσι θα εμφανιζόταν πως η εταιρεία δίνει δουλειά σε ναυπηγεία που διαφορετικά θα έκλειναν. Τα σχέδια της εταιρείας τελικώς υλοποιήθηκαν. Και εκεί συναντούνται τα σκάνδαλα των δύο γερμανικών εταιριών, HDW και Siemens, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ήταν η πώληση των ναυπηγείων, η υπερτιμολόγηση του πολεμικού υλικού, του πολεμικού ναυτικού, υποβρύχια, φρεγάτες κλπ. Και το κερασάκι ήταν, το μικρότερο ήταν σε αντικείμενο, οι συμβάσεις του ΟΣΕ. Εδώ δεν κάνουμε διεθνή διαγωνισμό, επίτηδες για να στηρίξουμε την εθνική οικονομία και μας το επιτρέπει η κοινότητα για αυτούς τους εξαιρετικούς λόγους που είναι για την ανάπτυξη της οικονομίας. Και όμως, για τον προγραμματικό, δεν έγιναν διεθνείς διαγωνισμοί, δεν αναπτύχθηκε ανταγωνισμός, δεν υπήρξαν τα ωφέλη αυτά που προείπα και στο τέλος τα δώσαμε και έγιναν. Στην ουσία ήταν απευθείας αναθέσεις.
Στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η γερμανική ιδιοκτήτρια εταιρεία HDV δεν ενδιαφέρεται να κατασκευάσει τρένα, γιατί έχει πάρει τα ναυπηγεία για λόγους που σχετίζονται με τις μίζες. Η γερμανική επίσης Siemens δεν ενδιαφέρεται να κάνει τα τρένα στην Ελλάδα, επενδύοντας σε εξοπλισμό. Υπογράφεται τελικώς μια νέα σύμβαση για να γίνουν τα τρένα στο εξωτερικό. Υπάρχουν βέβαια ρήτρες για την εταιρεία, αλλά είναι μάλλον για γέλια. Το δε πέναλτι που δόθηκε στην Siemens ήταν 84.000 ευρώ. Περίπου όσο θα τους κόστιζε ένα-δυο τραπέζια να κάνεις κυβερνητικούς αξιωματούχους που θα έλεγα εθιμοτυπικά συνηθίζεται μετά τις υπογραφές των συμβάσεων. Δηλαδή, αστείο ποσό. Κι όμως γλίτωσε δισεκατομμύρια. Μία από τις συμβάσεις με τις Siemens είναι η 33α. Η γερμανική εταιρεία με τα ναυπηγεία πρέπει να κατασκευάσουν 20 ηλεκτρικές αυτοκινητάμαξες. Το κόστος ήταν 115,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΟΣΕ το κατέβαλε. Περιέργως το ελληνικό δημόσιο καταβάλει σχεδόν προκαταβολικά ό,τι αφορά τις εταιρείες Siemens και HDV, για τις οποίες υπάρχουν ήδη δικογραφίες για μίζες. Τα τρένα όμως δεν είναι έτοιμα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η αρχική συμφωνία του 97 τροποποιήθηκε το 1999 και προέβλεπε την παράδοση των βαγονιών σε ένα χρονοδιάγραμμα που θα έπρεπε να είχαμε παραδώσει τουλάχιστον τους μισούς σειρμούς πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Όμως για διάφορους λόγους το πρόγραμμα πήγε λίγο πίσω και κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είχαμε παραδώσει μόνο 4 σειρμούς, αλλά ακόμα και να είχαμε ολοκληρώσει τους 20 σειρμούς αυτούς, δεν θα μπορούσε να τους κινήσει ο ΣΕ, διότι δεν είχε ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση της γραμμής του προαστιακού σιδηροδρόμου και κυρίως για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων δεν υπήρχε. Άρα και να τα είχαμε κατασκευάσει αυτά τους 20 σειρμούς, θα ήταν παρκαρισμένα κάπου μεταξύ Μενεμένης Θεσσαλονίκης και Ιδωμένης κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια. Εκεί, γιατί ήταν το μόνο κομμάτι, Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη, που είχε ηλεκτροδότηση. Άρα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ας τα είχαμε, ακόμα και να τα είχαμε ολοκληρώσει στους πραγματικούς χρόνους. Εδώ όμως το σκάνδαλο δεν είναι μόνο αυτό με το τροχαίο υλικό. Δεν είναι ότι μεταφέρθησαν. Το σκάνδαλο το μεγάλο είναι ότι όλες αυτές οι συμβάσεις από πλευράς κειμένου ήταν πολύ σωστές. Διότι είχαν ορθολογικά στηρίξει τις απαιτήσεις, παύλα υποχρεώσεις εκατέρωθεν των συμβαλωμένων. Δηλαδή ο ΣΕ ναυπηγείων και των εταιριών που είχαν την τεχνογνωσία, λέγε με Siemens ή άλλου τύπου, αλλά δεν τηρήθηκε τίποτε. Ένας από τους όρους τους σημαντικούς ήταν ότι η μέγιστη καθυστέρηση στην παραγωγή και στην παράδοση ήταν 150 μέρες, δηλαδή 5 μήνες. Πέραν των 150 ημερών, ή τον καλείς, επαναδιαπραγματεύεσαι τις ρήτρες και το επιβάλλεις και άλλες ρήτρες, φυσικά υψηλότερες, ή καταγγέλεις τις συμβάσεις και εισπράττονται οι ποινικές ρήτρες. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Όχι μόνο 150 μέρες καθυστέρηση δεν έγινε. Και εκεί εγώ ξεκίνησα, ας μου επιτρέπει η έκφραση, καυγάς. Όταν άρχισε και πέρασαν 7 μήνες και πέρασαν οι 10 μήνες και πέρασαν οι 2 χρόνια και πήγαμε στα 3 χρόνια καθυστέρηση και αναταχτά διαστήματα έκανα καταγγελίες. Ζητούσα την παρέμβαση είτε της δικαιοσύνης, είτε των υποπτευών των υπουργών, είτε της διοίκησης του ΟΣΕ να εφαρμόσει τις ρήτρες. Με αγνοούσαν. Και αυτά ήταν στοιχεία που εμπεριείχοντος στην δικογραφία που άνοιξε με μια μηνυτήρια αναφορά που έστειλε απευθείας στο Λινό και την πρωτοκόλλησε στο γραφείο του στις 20 Γενάρη του 2004, από την οποία ξεκίνησε μια δικογραφία τεράστια. Οι δικαστικές αρχές στην εποχή εκείνη δυσκολεύονται να βρουν το δρόμο των ευθυνών, παρότι αρκετές φορές τους έχει κοινοποιηθεί το ίδιο υλικό που σήμερα σχηματίζει νέες δικογραφίες. Ο Άκης Χατζόπουλος, ο οποίος φαίνεται να είναι ο πολιτικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις υποθέσεις υποβρυχίων και Siemens, μας απάντησε γραπτός πως ως Υπουργός Ανάπτυξης δεν είχα ουδεμία αρμοδιότητα ή εμπλοκή σε θέματα διοίκησης και παρακολούθησης της υλοποίησης των συγκεκριμένων συμβάσεων και προγραμμάτων.
Θα ήθελα να επισημάνω ότι η στρατηγική επιλογή των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ μέχρι τότε ήταν αφενός η διασφάλιση της λειτουργίας των ναυπηγείων, ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας για τους χιλιάδες εργαζομένους και έμεσα εξαρτώμενος από τη λειτουργία τους, και αφετέρου η υλοποίηση μεγάλων παραγωγικών προγραμμάτων αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων στην Ελλάδα με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στη χώρα μας. Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ως υπουργός ουδέποτε υπέγραψα ή διαχειρίστηκα σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας Siemens. Και εδώ που τελειώνει το ένα σκάνδαλο, ξεκινάει το άλλο. Η Siemens, επειδή δεν προλαβαίνει να παραδώσει τα τρένα που έχει περιγράψει στη σύμβασή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, προτείνει να δώσει ισοδύναμο υλικό για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. Η εταιρεία παραχωρεί τελικώς λιγότερα τρένα από όσα έχει συμφωνήσει. Η παραχώρηση αυτή είναι για 2 χρόνια. Αυτά για 24 μήνες. Άρα η αρχή ξεκίνησε η παραχώρηση του δύναμου υλικού περίπου τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2004. 2 χρόνια μετά που έληξε η συμφωνία για την διετία. Νέα Δημοκρατία ήταν τότε και δεν κάνω λάθος, υπουργός ήταν ο κ. Λιάπης. Σταμάτησε δηλαδή η παραχώρηση που προβλεπότανε και νίκιασε ο ΣΕ από την κοινοπραξία αυτούς τους 8 δίδυμους σειρμούς για να συνεχίσει ας πούμε τη λειτουργία του με περίπου ένα κόστος 400.000 ευρώ το μήνα και για τους 8 σειρμούς. Στο μεταξύ εμείς με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και με τη Siemens Ελλάς και Siemens Γερμανίας, είχαμε αρχίσει και παραδίδαμε τους ηλεκτρικούς σειρμούς. Επειδή όμως ακόμα και το 2006 και το 2007 νομίζω δεν είχε ολοκληρωθεί το δίκτυο, ενώ παραδίδαμε κανονικά τα ηλεκτροκίνητα τρένα, ήταν παρκαρισμένα όλα στη Βόρεια Ελλάδα, χρειάστηκε να νοικιάσει αυτά τα 8 τρένα για μία ακόμα περίοδο. Τι συμβαίνει όμως? Περίπου το Νοέμβριο του 2006 επέρχεται συμφωνία μεταξύ ΟΣΕ και κοινοπραξίας να προμηθεύσει η κοινοπραξία με 8 δίδυμα τρένα προαστιακού τύπου τον ΟΣΕ. Στις 14 Δεκεμβρίου του 2006, όταν την ίδια στιγμή το ναυπηγείο Σκαραμαγκά έχει δηλώσει ότι εμείς δεν έχουμε τροχαίο υλικό, δεν μας ενδιαφέρει η εταιρεία τροχαίου υλικού και την πουλάνε και η οποία στη συνέχεια πτώχευσε αυτή η επιχειρηματική μονάδα των τρένων, έρχεται το ναυπηγείο Σκαραμαγκά και αγοράζει αυτά τα 8 τρένα, τα οποία λίγο πριν ο ΣΕ πλήρωνε 400.000 ενίκιο το μήνα, τα αγοράζει στις 14 Δεκεμβρίου του 2006 από μια εταιρεία της CBL Mobile. Εγώ στην έκθεση στην InnoTrans που πάω στο Βερολίνο συχνά και δεν μπορέσαμε και δεν μπόρεσα να βρω και οι άλλοι συνάδελφοι ποια εταιρεία είναι αυτή. Η εταιρεία Φάντασμα πουλάει στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά που πρακτικά δεν έχουν πια μονάδα τρένων, τα τρένα της, και τα ναυπηγεία τα νοικιάζουν στη συνέχεια στον ΟΣΕ. Παρεμβάλλονται δηλαδή ως ένας ενδιάμεσος. Ο ΟΣΕ, ενώ νοικιάζει τις μηχανές De Zero με 400.000 ευρώ, ξαφνικά νοικιάζει τα ίδια τρένα σε μερικούς μήνες με 850.000 ευρώ το μήνα. Υπερδιπλάσια τιμή δηλαδή. Πράγματι, τα τρένα αυτά δοκιμάστηκαν για την καλή κατάσταση της λειτουργίας τον Ιανουάριο, στην οποία συμμετείχα και εγώ ως τεχνικός δοκιμών. Και αφού η κατάστασή τους ας πούμε, έγινε αποδεκτή, νοικιάστηκαν από τα ελληνικά ναυπηγεία στον ΟΣΕ, το Μάρτιο ήταν η έναρξη της επινοικίασης, για 8 μήνες αντί 850.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή το κόστος για αυτούς τους 8 μήνες ήταν περίπου στα 6.800.000. Δηλαδή λίγο κοντά το κόστος ενοικίασης για 8 μήνες ήταν λίγο κοντά στο κόστος ολόκληρης αγοράς. Η συντήρηση παραχωρήθηκε στην Siemens Ελλάς αντί κόστος περίπου 250.000 ευρώ το μήνα, αν θυμάμαι καλά. Εμείς από τη μεριά μας, σαν τεχνική του ναυπηγείου Σκαραμαγκά, που είχαμε και την εμπειρία και τη γνώση, είχαμε την διάθεση και την ικανότητα να αναλάβουμε τη συντήρηση με πολύ χαμηλότερο κόστος. Αυτό δεν έγινε όμως, παραχωρήθηκε στη Siemens Ελλάς. Επειδή υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα ας πούμε, σε εφημερίδες σχετικά με, με αυτή την επινοικίαση, δεν συνεχίστηκε για 8 μήνες επιπλέον ενοικίαση στον ΟΣΕ, με αποτέλεσμα ο ΟΣΕ διέκοψε και
θέλησε να επιστρέψει και ζήτησε από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά να παραλάβουν τα τρένα τους. Διότι, ένα μόνο θα πω, με το κόστος της μισθώσεως για 18 μήνες αρκούσαν τα μισθώματα αυτά να τα αγοράσουμε καινούριο. Αυτό ήταν λάθος. Και βεβαίως ξέρω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εκκρεμότητα δικαστικής διερεύνησης και δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θέλω να είμαι αμέτωχος και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να επιβαρύνουν τη θέση κάποιων που ενδεχομένως θα κληθούν από τη δικαιοσύνη να δώσουν λόγο των πράξεών τους. Στην Ελληνική Βουλή διαβάζεται δικογραφία αφού από τις καταθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία εμπλέκεται το όνομα του πρώην Υπουργού, Μιχάλη Λιάπη, για την υπόθεση των μηχανών Τεζίρο. Ο κύριος Λιάπης δεν δέχτηκε να μας μιλήσει. Υπάρχει δραστηριότητα του ΟΣΕ, η οποία να μην συνοδεύεται από καταγγελίες ή σκάνδαλα. Ο ΟΣΕ έχει εκτροχιαστεί. Οι καταγγελίες και τα σκάνδαλα είναι δύο επιπέδων. Στο ένα επίπεδο υπάρχουν τα ακριβά σκάνδαλα, αυτά που σχετίζονται με υποδομές ή με μεγάλα έργα. Στο άλλο είναι οι πιο φτηνές ιστορίες των ΟΣΕ. Στη Θεσσαλονίκη, τον Ιανουάριο του 2004, ο ΟΣΕ ξεκίνησε έργα για μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του οργανισμού. Το έργο θα τελείωνε σε 3 μήνες. Τελείωσε σε 15. Και αφού τελείωσε, στοιχίζοντας 1 εκατομμύριο ευρώ, τελικώς γκρεμίστηκε. Και σε αυτά τα χρήματα μπορούμε να προσθέσουμε και τα χρήματα που κόστησε η μετακόμιση από τα γραφεία της Οδού Δωδεκανήσου μέχρι τον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό, που υπολογίζονται γύρω στις 400.000 ευρώ. Ενώ λοιπόν είχε πάει η διοίκηση του ΟΣΕ στην περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, στον επιβατικό σταθμό, τελικά η ΓΕΑ ΟΣΕ, η θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ που εκμεταλλεύεται τα ακίνητα και την περιουσία που διαθέτει ο οργανισμός, αποφάσισε να καταστρέψει αυτό το έργο και να προκηρύξει έναν διαγωνισμό για την ενοικίαση του χώρου σε έναν ιδιώτη και για την εκμετάλλευσή του. Ο λόγος που προέβαλε τότε η διοίκηση του ΟΣΕ και της ΓΕΑ ΟΣΕ ήταν πως οι εργαζόμενοι δεν επιθυμούσαν την στέγασή τους σε αυτό το χώρο, στον επιβατικό σταθμό, διότι δεν ήταν κατάλληλες οι συνθήκες εργασίας με κύρια αυτή του φωτισμού. Επικαλέστηκαν δηλαδή ότι δεν είχε επαρκή φωτισμό. Είναι μαύρο χιούμορ, γιατί ακόμη και έτσι να είναι τα πράγματα, δηλαδή αν κανείς θεωρήσει ότι είναι κατάλληλος ο χώρος και ότι πραγματικά πρέπει να γίνει εμπορικό κέντρο, δεν κάνει όλο το έργο, δεν ασχολούνται τεχνικές υπηρεσίες, δεν δίνονται χρήματα επί χρόνια, ώστε μόλις παραλαμβάνεται το έργο να καταστρέφεται εσωτερικά για να γίνει κάτι άλλο, να αλλάξει μια χρήση. Και δεν θέλω να μπω σε κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες για εσωτερικά, στατικά, προβλήματα. Αυτά είναι πια λεπτομέρειες που αφορούν άλλες υπηρεσίες. Το κεντρικό είναι ότι βλέπουμε διαχρονικά να εξελίσσεται ένα σκάνδαλο, διεφθαρμένες διοικήσεις, γιατί δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Αφού γκρεμίστηκε, ο χώρος δόθηκε για εκμετάλλευση σε νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία, η οποία είχε δικαίωμα μάλιστα να επινοικιάσει τα καταστήματα που θα έφτιαχνε. Εκεί όπου δεν μπορούσαν να μπουν οι εργαζόμενοι, έγινε εμπορικό κέντρο. Έγιναν δύο διαγωνισμοί. Ο πρώτος τον Σεπτέμβριο του 2006 και ο δεύτερος τον Φεβρουάριο του 2007, ανοιχτή διαγωνισμή από την ΓΕΑ ΟΣΕ. Ο πρώτος αφορούσε την εκμετάλλευση αυτής της έκτασης μέσα στον επιβατικό σταθμό. Ήταν ανοιχτός διαγωνισμός και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο ενοικιαστής θα διαμόρφωνε και θα εκμεταλλευόταν το χώρο έναντι μισθώματος 20.000 ευρώ το μήνα, και δεν θα είχε κανένα δικαίωμα
να υπομισθώσει το κτίριο. Ο διαγωνισμός αυτός κρίθηκε άγωνος, επαναλήφθηκε μετά από ένα εξάμηνο το Φεβρουάριο του 2007 με τους ίδιους όρους, αλλά αυτή τη φορά το μίσθωμα καθορίστηκε στις 16.000 ευρώ. Επίσης όμως και ο δεύτερος διαγωνισμός κρίθηκε άγωνος. Και έτσι δόθηκε η εντολή στον διευθυντή της Αιγαία ΟΣΕ και σε ένα υπηρεσιακό στέλεχος να αναζητήσουν με απευθείας διαπραγματεύσεις τον μισθωτή αυτού του κτηρίου. Το Σεπτέμβριο του 2007 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Αιγαία ΟΣΕ και μιας νεοσύστατης εταιρείας με έδρα την Θεσσαλονίκη, την Οδό Εγνατία, για την παραχώρηση αυτής της έκτασης των 1.250 τετραγωνικών μέτρων έναντι μισθώματος 17.200 ευρώ, το οποίο όμως για τα δύο πρώτα χρόνια της σύμβασης μειώθηκε στα 8.100 ευρώ. Το 1998 το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, Δημήτρης Καραπάνος, ζήτησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Συμβουλίου να του παραδοθούν στοιχεία για το πού βρίσκονται 7.000 βαγόνια του ΟΣΕ. Ήταν 7.000 βαγόνια φαντάσματα. Άλλα είχαν παραστατικά, πώληση σε εξασθενιστικές τιμές και άλλα όχι. Αυτό έγινε ως εξής. Το 1998 έγινε ο νόμος του Μαντέλη και άλλαξε η δομή του ΟΣΕ και ο τρόπος της διαχείρισής του. Και όταν έκλεισε πενταετία, εγώ και εν όψη θα συζητάγαμε στο Δικό Συμβούλιο τα πεπραγμένα το 2003, θέλησα να κάνω έναν απολογισμό για να μιλήσω κιόλας στο Συμβούλιο, γιατί πάντοτε πήγαινα προετοιμασμένος. Και ξεκίνησα από τα πάγια. Και βλέπω από τα πάγια μου λείπανε 7.000 κομμάτια, βαγόνια και διζελάμαξες. Ψάχνω να δω αντίστοιχες εισρωές, πουθενά. Ήταν από εκποίηση. Τότε δέχτηκα μια τεράστια πίεση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ. Όλοι στράφησαν εναντίον μου. Πάρθηκε και μια απόφαση αριθμημένη. Τα βρήκαν όλα ότι μετά από έλεγχο ότι βρέθηκαν σωστά. Εν τω μεταξύ απειλήθηκα ότι συκοφαντώ και δυσφημώ την επιχείρηση και ως μέρος και θα με στέλνανε στον εισαγγελέα τότε διοίκηση. Οπότε και εγώ για την άμυνά μου άρχισα να ψάχνω από μόνος μου. Ανακάλυψα τέρατα και σημεία και το λέω με τα λόγω γνώσεως, το κατέγραψα και στα πρακτικά της μέρας που το συζητάγαμε, ότι το 20% του τροχαίου υλικού χαρίστηκε, δόθηκε δωρεάν. Το 2008, μία σύγκρουση αμάξου στοιχειών στην περιοχή του Μπράλου αποδεικνύει το σκάνδαλο. Ένα από τα βαγόνια έχει μέσα άλλο τεμαχισμένο βαγόνι, σκράπ δηλαδή. Επί χρόνια, κάποιοι τεμάχιζαν και πουλούσαν υλικό του ΟΣΕ για παλιοσίδερα. Τώρα, τι να θυμηθώ, την υπόθεση με το σκραπ που εδόθη κατανάθεση ενώ για χρόνια δίνονταν. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους σιδερικών που πάντα η διαδικασία ήταν με κάποιο διαγωνισμό. Κάποια στιγμή, αν συγκρατώ καλά το 2007, βλέπουμε μια ωραία ανάθεση, μια υποπολαπλάσια τιμή στον τόνο. Ο ΟΣΕ δεν είναι μόνο ο πιο ευρωβόρος οργανισμός, αλλά ίσως και ο πιο διεφθαρμένος. Τα τρένα σέρνονται ακόμα πάνω σε παλιά δίκτυα καίγοντας ντίζελ, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αχρησιμοποιητές ηλεκτράμαξες και μισοτελειωμένα δίκτυα. Κάθε επένδυση είναι ουσιαστικά μια επένδυση για συμφέροντα. Εδώ θέλω να σας πω ότι η Ομοσπονδία με πρωτοβουλία της θα στείλει την εκπομπή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και θα ζητάμε την περαιτέρω διερεύνηση όλων αυτών των καταγγελιών, διότι δεν μπορεί ούτε το μέσο αλλά ούτε και οι εργαζόμενοι σε αυτό συλλήβδη να συκοφαντούνται όχι από τους καταγγέλλοντες αλλά από τα φαινόμενα τα οποία καταγγέλουν και πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό νομίζω ότι είναι μια αυτονόητη ενέργεια που θα γίνει από την πλευρά μας. Και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει και θα κινηθεί πολύ γρήγορα. Είχετε ένα παράδειγμα, νομίζω, στην προηγούμενη εκπομπή σας, ότι ξεκίνησε μία σύραγγα του καλλιδρόμου το 1997 και θα δοθεί στην κυκλοφορία το 2016. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν στέκει, δεν αντέχει κριτικής. Όταν, ας πούμε, βλέπουμε δίπλα μας, η Ελβετία με την Ιταλία, ας πούμε, τη μεγάλη σύραγγα των 56 χιλιόμετρων, θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα από ότι θα τελειώσουν τα 9 χιλιόμετρα του καλλιδρόμου.
Πολλά από τα αδικήματα που αφορούν ευθύνες πολιτικών στα σκάνδαλα του ΟΣΕ έχουν παραγραφεί με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Υπάρχει κίνδυνος να παραγραφούν και αδικήματα μη πολιτικών προσώπων. Και την επόμενη μέρα, μάλιστα, πήγα να προσκομίσω στην Εξεταστική Επιτροπή κάποια από τα έγγραφα τα οποία είχα στην κατάθεσή μου επικαλεστεί και γύρισα, θυμάμαι καλά, ήταν Παρασκευή, και γύρισα στο γραφείο μου περασμένες 3, άρα δηλαδή μετά το ωράριο. Με πήρε κάποιος τηλέφωνο, κάποιος βουλευτής, και μου λέει, πες αλεύρι, ο Καρατζαφέρης σε γυρεύει. Και μου στέλνει τα πρακτικά της συζήτησης που έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής σε μια επίκαιρη ερώτηση για τον ΟΣΕ που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είχε λάβει λοιπόν τον λόγο ο κύριος Καρατζαφέρης και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ τα εξής. Κύριε Υπουργέ, έχετε πάει λοιπόν σε ένα χώρο όπου πρέπει ανάμεσα σε όλα τα άλλα να τη θασέψετε και να ελέγξετε την τροφό του μεγαλύτερου σκανδάλου. Γιατί τροφός του σκανδάλου Siemens είναι ο ΟΣΕ. Εκεί είναι ο παχτολός των χρημάτων, εκεί είναι το μεγάλο πάρτι, από εκεί βγαίνουν ονόματα μεγάλα, από τον ΟΣΕ βγήκαν τα πιο ηχηρά ονόματα, τόσο της δικιάς σας κυβερνήσεως, αλλά όχι μόνο. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί δίδονται και πολύ υψηλοί μισθοί, εξαιρετικά υψηλοί μισθοί. Αν κρίνω από τον Δακίτη, δικό σας, της Δάκη, τον συνδικαλιστή, τον κύριο Παναγιώτου, είχα μεγάλη έκπληξη όταν προχθές πηγαίνοντας στο ακριβότερο προάστιο της Αθήνας βορείως της Κηφισιάς και θαύμαζα ένα σπίτι ψάχνοντας ένα, μου λένε αυτό είναι του Παναγιώτου. Και λέω μπράβο σε, πρέπει να δίνει πολύ υψηλούς μισθούς. Με τόσο υψηλούς μισθούς που δίνει, πώς δεν θα έπεφτε έξω, κύριε Υπουργέ. Μόλις το άκουσα αυτό, έγινε έξω φρενών. Το συζήτησα με τον συνάδελφο, μου λέει ο συνάδελφος ότι υπάρχει ένα παραπολιτικό που κυκλοφορούν και φωτογραφία του σπιτιού μου. Ψάχνω να βρω τη βίβλο. Το βρίσκω, εν πάση περιπτώσει. Από την τόλμη και γοητεία το πήρανε, δεν ξέρω από πού το πήρανε. Πάντως δεν είχα μια σχέση με το σπίτι μου. Αμέσως απευθύνθηκα σε Εξεταστική Επιτροπή και έγραψα αυτό και κατήγγειλα τη συμπεριφορά του ελόγου αρχηγού κόμματος ότι μετέφερε τα παραπολιτικά που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο στη Βουλή. Και επιτιθέμενος εναντίον μου ρίχνοντας λάσπη. Εγώ στη ζωή μου δεν υπήρξα ποτέ συνδικαλιστής. Εφόσον λοιπόν δεν βγαίνει τίποτα με την κλασική διαδικασία του πόθεν έσχες, σκεφτήκαμε κάποιοι βουλευτές, το έχουμε ήδη καταθέσει μία φορά σε νομοσχέδιο και ετοιμαζόμαστε να το καταθέσουμε ξανά τώρα και με περισσότερες υπογραφές βουλευτών, να γίνει μία επιτροπή από ανώτατους δικαστικούς, όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να στήσει κανείς την επιτροπή και να είναι νόμιμη, να βάλει μέσα σε μία τράπεζα δεδομένων τα ονόματα βουλευτών, υπουργών, διοικητών, οργανισμών και προέδρων, διευθυνών των συμβούλων μιας 20ετίας και μέσα σε ένα εξάμηνο, αλλά με πολύ δεσμευτική ημερομηνία, να κάνει μία ενδεικτική, δηλαδή από αυτή την τράπεζα δεδομένων, να πάρει τυχαία, δειγματοληπτικά, 50-100 ανθρώπους και να δώσει στη δημοσιότητα το με ποια περιουσία μπήκαν στην πολιτική ή στη θέση που είχαν και με ποια περιουσία βγήκαν. Εάν δεν μπορεί οποιοδήποτε εξημό να δικαιολογήσει την αύξηση της περιουσίας του, φτάνουμε μέχρι του σημείου να προτείνουμε και δίμευση περιουσίας. Ο ΟΣΕ τις τελευταίες δεκαετίες με ευθύνη πολιτικών και διοικήσεων έγινε ΔΟΣΕ. Και το ΔΟΣΕ δεν απευθύνεται σε υψηλόμισθους μόνο εργαζόμενους, όπως εμφανίζεται, αλλά κυρίως σε εργολάβους και εταιρείες που έχουν συνδέσει την πορεία τους με ακριβά έργα στην Ελλάδα. Δίνοντας μίζες φυσικά. Ένα διακομματικό σύστημα έχει ανακαλύψει χρόνια αυτές τις μίζες. Όχι όμως και τη μίζα που θα βάλει μπροστά τη μηχανή ενός σύγχρονου ΟΣΕ. Καλό σας βράδυ.